Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνεται να συμμετάσχω στη σημερινή εκδήλωση και από τη δική μου πλευρά θα καταθέσω κάποιες σκέψεις αναφορικά βέβαια με το αντικείμενο της συζήτησης. 5-6 σημεία θα ήθελα να καταθέσω συμπεριλαμβανομένων και της εισαγωγής και του επιλόγου. Επιχειρώντας να είμαι μέσα στο χρόνο που έχει οριστεί αρχικά από το συντονιστή. Πρώτη επισήμανση έχει να κάνει με έναν ιστορικό ρόλο της αριστεράς, όπου όλοι γνωρίζουμε και είναι κοινώς αποδεκτό ότι η αριστερά είναι συνδεδεμένη ιστορικά με έχει καθοριστικό ρόλο, όχι απλά είναι συνδεδεμένη, αλλά έχει ένα καθοριστικό ρόλο στις κοινωνικές δημοκρατικές κατακτήσεις. Και βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πέρα της υπεράσπισης και της διεύρυνσης των κατακτήσεων, η αριστερά γειωμένη με την κοινωνική πραγματικότητα, κάτω από συσχετισμούς ευνοϊκότερους πολιτικούς και κοινωνικούς στο παρελθόν, πέτυχε αυτές τις κατακτήσεις, ακόμα και αν δεν ήταν στην κυβέρνηση. Όντας αντιπολίτευση και συνδεδεμένη, γεωμένη με τα κοινωνικά κινήματα. Αυτό είναι μια πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με το δίλημα που σχετίζεται με το κατά πόσο η αριστερά θα πρέπει να συμμετέχει σε κυβερνήσεις ή αντίθετα θα είναι ένα κίνημα με την ευρεία έννοια διαμαρτυρίας και διεκδικήσεων. Εδώ υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία απάντηση, σε συνέχεια βέβαια και των όσων είπε προηγουμένως η Σύση Βελισσαρίου, υπάρχει και μία απάντηση η οποία τη βιώνουμε και στις μέρες μας που συνδέεται με αυτοαποκαλούμενες δυνάμεις ως αριστερές, αν θέλετε κόμματα, που καταντάει η κυβερνησιμότητα να είναι ένας αυτοσκοπός και που αυτή να είναι ανεφόρον. Αυτό είναι το ένα στοιχείο και που βεβαίως αυτό δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να οδηγεί, ιδιαίτερα μάλιστα σε συνθήκες κυριαρχίας του νεοφιλελευθερισμού και της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης όπως αυτή συντελείται, τα πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο να είναι ανδρίκελα συμπεριλαμβανομένων και των εκάστοτε πρωθυπουργών. Στη συνέχεια και με αφορμή ως τρίτο σημείο και με αφορμή την παρουσία τα διδάγματα από την ελληνική πρόσφατη ιστορία με την συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και κυρίως μετά το τρίτο μνημόνιο που υπογράφτηκε. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι μία αποστασιοποίηση, σαφή αποστασιοποίηση από τον ιστορικό ρόλο της αριστεράς που συνδέεται, όπως είπαμε και αρχικά, με την μείωση, την άμβληση των ανισοτήτων, τη μείωση των ανισοτήτων και κυρίως έχοντας σαν επίκεντρο εκεί που παράγεται την πολιτική της, εκεί που παράγεται ο πλούτος που είναι η εργασία, η εργασιακή χώρη. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτής της διακυβέρνησης ήταν τέτοια που μπορούμε να πούμε ότι καταγεγραμμένα πλέον τα στοιχεία οδήγησαν αφενός μεν στην αύξηση των ανισοτήτων ακόμα πέραν περισσότερο από αυτές οι οποίες δημιουργήθηκαν από τα πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, υποθήκευσαν το μέλλον των επόμενων γενεών, τουλάχιστον για 40 χρόνια μέχρι το 2059 και για 100 χρόνια την δημόσια περιουσία. Επίσης, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κόσμο της αριστεράς είναι και η υποβάθμιση της εργασίας, η οποία συντελέστηκε με μια σειρά από επιμέρους πρακτικές. Αυτή η υποβάθμιση της εργασίας
όχι μόνο απλά συνδέθηκε με τη μείωση του μεριδίου της εργασίας στο συνολικό παραγόμενο πλούτο κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης με το γεγονός ότι υπήρξε η δέσμευση της διατήρησης των μνημονιακών μέτρων των δύο πρώτων μνημονίων. Υπήρξε η δέσμευση της προσθήκης καινούριων μέτρων ολοκλήρωσης της μνημονιακής λίστας σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της αγοράς εργασίας, όπως για παράδειγμα η απελευθέρωση των απολύσεων, παρεμβάσεις που αφορούν το δικαίωμα της απεργίας και μια σειρά από άλλα μέτρα στα οποία μπορούμε να μπούμε στη συζήτηση αν θέλουμε στη συνέχεια. Επίσης υπήρξε για πρώτη φορά στα χρονικά καθήλωση του ήδη υποβαθμισμένου κατώτατου μισθού για 7 χρόνια, που είναι πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και είχε σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι η μοναδική χώρα που στην δεκαετία της κρίσης, της δεκαετία του 10, να είναι η μοναδική χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο που παρουσίασε μείωση των μισθών και μάλιστα διπλάσιο ποσοστό μείωσης, δηλαδή πάνω από 10% εκκινώντας από τους κατώτατους μισθούς, το γενικό κατώτατο μισθό. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα ώστε ακόμα και μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού που έγινε στις αρχές του 19, ο διάμεσος μισθός να έχει υποχωρήσει και που αυτό να οφείλεται αφενός μεν στο πάγωμα, το ουσιαστικό πάγωμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ταυτόχρονα το πάγωμα των διεκδικήσεων από πλευράς των εργαζομένων, μιας και που είχε υπάρξει μια γενικευμένη, θα μπορούσαμε να πούμε, παθητικότητα μέσα από αυτά τα οποία είχαν προηγηθεί. Επίσης, αυτό που αξίζει να σημειωθεί και είναι μια απάντηση στο επιχείρημα ότι αυτό το χρονικό διάστημα μειώθηκε η ανεργία, που ωστόσο η ανεργία έχει αρχίσει να μειώνεται από τις αρχές του 2014, μιας και που η κρίση ήδη έχει περάσει από το αποκορύφωμά της σε μια ύφεση. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μείωση της ανεργίας, όπως συντελείται και στη συνέχεια μέχρι σήμερα, οφείλεται κατά πρώτον στην υποαπασχόληση, δηλαδή στην εκτόξευση της μειωμένης απασχόλησης των μειωμένων ωρών εργασίας, είτε με τη μερική απασχόληση είτε με την εκπεριτροπή σε εργασία, η οποία εκτοξεύθηκε στο 30% της συνολικής μισθωτής εργασίας, ενώ ταυτόχρονα υποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω των υπερωριών της μερικής απασχόλησης, η πλήρης απασχόληση, κάτι που οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα ώστε ένας εργαζόμενος υπό αυτό το καθεστώς να χάνει στους 14 μισθούς τουλάχιστον 2 μισθούς το χρόνο. Και αυτό εάν τηρείται η νομοθεσία, για να μην πάμε στο γενικευμένο φαινόμενο της παραβίασης αυξημένης εργοδοτικής παραβατικότητας. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι αυτή την περίοδο αυξήθηκε κατά 250% αυξήθηκαν οι προσλήψεις μέσω ενοικίασης εργαζόμενων. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να επισημαίνονται για το κατά πόσο ποιο είναι το όραμα της αριστεράς και πώς η αριστερά αντιμετωπίζει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται ο πλούτος και που βεβαίως το τι συμβαίνει στους εργασιακούς χώρους. Επίσης, όλα αυτά τα μέτρα και αυτά τα αποτελέσματα αποτέλεσαν στη συνέχεια και την βασική υποδομή για ό,τι επακολούθησε με τα κυβερνητικά μέτρα της Νέας Δημοκρατίας από το 19 μέχρι σήμερα. Μια τρίτη επισήμανση, τέταρτη αν θέλετε επισήμανση, έχει να κάνει με την απάντηση στο ερώτημα και πώς θα πρέπει να μπλέκεται η αριστερά σε διαδικασίες κυβερνητικές. Εδώ θεωρώ ότι η απάντηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τη δημιουργία όρων και προϋποθέσεων. Και αν υπάρχει το υπόστρωμα, το απαραίτητο υπόστρωμα προκειμένου να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτό το υπόστρωμα καταρχάς πρέπει να καλλιεργείται από μια πολιτική αφύπνιση συνειδήσεων.
αφύπνιση συνειδήσεων απέναντι στο νεοφιλελεύθερο αφήγημα και που αυτή η αφύπνιση των συνειδήσεων θα πρέπει να γίνεται με ένα τεκμηριωμένο λόγο και όχι απλά με συνθήματα. Επίσης, απαιτεί την επαναφορά ή αν θέλουμε την επανασύνδεση της αριστεράς με τα κοινωνικά κινήματα είτε με του παραδοσιακού θα λέγαμε πλαισίου όπως θα είναι το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, τα κινήματα που συνοδεύονται με το περιβάλλον, με την ειρήνη, αλλά και τα νέα που αφορούν στην ακρίβεια και μια σειρά από με το κίνημα κατά των πληστηριασμών και ούτω καθεξής. Επομένως, απαιτείται μια επανασύνδεση της αριστεράς με αυτούς τους χώρους. Και θα λέγαμε αυτή η επανασύνδεση να γίνεται με όρους απογραφειοκρατικοποίησης. Και θέλω να είμαι πιο σαφής. Όταν μιλάμε για τη σύνδεση με το συνδικαλιστικό κύμα και με τους ισχυρούς δεσμούς στα συνδικάτα, δεν σημαίνει απλά και μόνο ότι θα πρέπει να αυξήσει την επιρροή της στα συνδικάτα, αλλά ταυτόχρονα να επαναφέρει στους χώρους αυτούς τις απεμπολιμένες αξίες που έχουν επιβάλει οι εκάστοτε ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος και κυρίως στο κορυφαίο της επίπεδο. Ορίστε. Δηλαδή, ποιες είναι οι αξίες? Ναι, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το θέμα της αλληλεγγύης συνολικά για τη μισθωτή εργασία, για την εργασία, το θέμα της... Υπάρξει χρόνος διαλόγου και σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι ο τρέχον χρόνος. Εντάξει. Αν δούμε το κατά πόσο τα συνδικάτα σήμερα και οι ηγεσίες των συνδικάτων δεν επιχειρούν να προσεγγίσουν τις ευάλωτες και κυρίως επισφαλείς κατηγορίες εργαζόμενων και να εξηγήσουμε τους λόγους, μπορούμε να το δούμε και στη συζήτηση. Έτσι. Υπάρχουν αιτίες για όλα αυτά. Ωραία. Λοιπόν, για να συνεχίσω. Μιλούμε για την αυτοδιοίκηση. Προφανώς πρέπει να έχει ισχυρούς δεσμούς με την αυτοδιοίκηση. Όχι όμως μια αυτοδιοίκηση η οποία να αναπαράγει και να είναι το κακέκτυπο της κεντρικής εξουσίας. Κάτι το οποίο βλέπουμε ανάγλυφα. Επαφή με τον ισχυρούς δεσμούς με την νεολαία. Όχι μόνο τη φοιτητιώσα νεολαία, αλλά και την εργαζόμενη νεολαία, η οποία είναι στο επίκεντρο της επισφάλειας. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η επισφάλεια πλέον εκτείνεται σε όλο το φάσμα της εργασίας και αφορά και τους τυπικά εργαζόμενους, μιας και που σήμερα οι απολύσεις είναι το πιο εύκολο πράγμα. Προφανώς θα πρέπει να έχει ισχυρούς δεσμούς στον χώρο του πολιτισμού. Και όταν λέμε του πολιτισμού, εννοούμε όχι έναν πολιτισμό ή τους λεγόμενους ανθρώπους του πολιτισμού που χαϊδεύουν εξουσίες, αλλά αμφισβητούν εξουσίες και επίσης παράλληλα συμβάλλουν στην αποκαθήλωση του νεοφιλελεύθερου αφηγήματος. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και βεβαίως με την ύπαρξη συμμαχιών κοινωνικών, πολιτικών, τη διεθνοποίηση των παρεμβάσεων της αριστεράς και της συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, μπορούμε να δούμε και στην περίπτωση την ελληνική παρεμβάσεις οι οποίες κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχουν τρία επίπεδα. Αυτά τα τρία επίπεδα συνδέονται πρώτον και αναφέρομαι σε ζητήματα που κυρίως τυχαίνει να ασχολούμαι, που είναι τα θέματα της εργασίας. Αυτά τα τρία, αν θέλουμε να κάνουμε παρεμβάσεις στο πεδίο της εργασίας, αυτά τα τρία επίπεδα θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται ως εξής. Πρώτον, παρεμβάσεις οι οποίες προφανώς απαιτούν ρήξεις με κατεστημένα συμφέροντα, χωρίς να σημαίνει ότι αυτές οι ρήξεις απαιτούν και ρήξεις με έξωθεν δεσμεύσεις, κάτι το οποίο ενδεχομένως να είναι και το πιο απλό και μπορούμε να δούμε μια σειρά μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι ότι απαιτούνται ρήξεις οι οποίες αφορούν το πλαίσιο των δεσμεύσεων, των έξωθεν δεσμεύσεων της χώρας, όπου εκεί ιδιαίτερα αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρομαι στον τρόπο λειτουργίας με τους σιδερένιους κανόνες του ευρώ που έχει συνταγματοποιηθεί ο νεοφιλελευθερισμός, αλλά
Επιπλέον η χώρα μας έχει και ένα πρόσθετο πρόβλημα, που το πρόβλημα αυτό έγκυται στο ζήτημα του χρέους. Δηλαδή δεν είναι μια χώρα που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα που είναι στη ζώνη του ευρώ, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι πολιτικές των τελευταίων χρόνων έχουν κάνει και ιδιαίτερα για τα θέματα της εργασίας, έχουν καταντήσει την Ελλάδα, μια χώρα ως ειδική εργασιακή ζώνη μέσα στην ζώνη του ευρώ και που βεβαίως συγκλίνει όλο ένα και περισσότερο με την ανατολική περιφέρεια της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που άπτονται των δεσμεύσεων που έχει η χώρα για τους μεταμνημονιακούς χρόνους που κρατάνε για πάρα πολλές δεκαετίες. Άρα λοιπόν υπάρχει και μια τρίτη δέσμη παρεμβάσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Κλείνοντας, ως επίλογος, το έκτο σημείο, θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι η αριστερά από τη φύση της είναι να ανοίγει δρόμους και όχι να κλείνει. Δεν μπορεί να συνοδεύεται από παραδοχές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ή δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Πρέπει να βρίσκει τους τρόπους για να κάνει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναθερμαίνεται και να επαναφέρεται στη συζήτηση, διαγράφοντας οποιασδήποτε σκέψεις που συνοδεύουν το στοιχείο της Τίνα που αναφέρθηκε προηγουμένως και από τη Σύση τη Βελισσαρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις της θα πρέπει να είναι με τέτοιους όρους ώστε να δημιουργούν στέρεες βάσεις και εμβληματικές κατακτήσεις στην κοινωνία, ούτως ώστε η κοινωνία να νιώθει ενσυνείδητα την υποχρέωση να υπερασπίσει αυτές τις κατακτήσεις και όχι να επαναφέρει στο προσκήνιο φαντάσματα πολιτικά του παρελθόντος που, όπως στην περίπτωση του 2015, μετά το δημοψήφισμα έπρεπε να βρίσκονται σε μια κρύπτη και τους, η ίδια η αυτοαποκαλούμενη αριστερά αναβάφτισε αυτά τα φαντάσματα, τα επανέφερε στο προσκήνιο ως σωτήρες και που βεβαίως αμήχανη η κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις και ελπίζουμε να βρεθεί υπό νέους όρους μια πολιτική ρήξης και ανατροπής στα όσα βιώνουμε, επώδυνα βιώνουμε σήμερα. Αυτά και σας ευχαριστώ. Thank you.